μπήκαμε στο... στην αποθήκη αυτή, περιμέναν κάποια άτομα μέσα τα οποία είχαν ετοιμάσει το βωμό, είχαν ετοιμάσει τα πράγματα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη θυσία. Τελειώνοντας, αφού τη φάξαμε την κοπέλα, πώς τη φάξατε? Το μαχαίρι της τέχνης, έγινε το τυπικό όλο της μαγείας, γίνανε οι επικρίσεις που έπρεπε να γίνουνε. Την κάρφωσα με το μαχαίρι στην καρδιά. Μέσα σε ένα κτίριο των Αθηνών, λοιπόν, λίγα μέτρα από την Ομόνια, στην πολιτισμένη εποχή μας, κάποιοι άνθρωποι κάνουν φρικτούς φόνους χωρίς καμία εξήγηση, κανένα ελαφρυντικό. Σύγχρονα ζόμπι που ξεχύνονται να πιουν αίμα μόλις η νύχτα σκεπάσει την πόλη. Και όλα αυτά επειδή εμείς κοιμόμαστε. Κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα και βολευόμαστε σε ανύπαρκτες εξηγήσεις. Και άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο κάναμε και το 1970, όταν κάποιοι δημοσιογράφοι φώναζαν ότι η ηρωίνη μπαίνει κατά τόνου στην Ελλάδα. Πολλοί ειρωνεύτηκαν τότε, είπαν «Στη χώρα μας δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα». Και σήμερα μετράμε θανάτους νέων ανθρώπων. Έτσι και με το σατανισμό. Αν δεν πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά, θα έρθει η ώρα που θα μιλάμε καθημερινά γι' αυτόν. Και είναι κρίμα, γιατί και οι θύτες και τα θύματα αυτής της μαύρης ιστορίας είναι παιδιά δικά μας. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή, εκτός από αποκαλύψεις που θα σας σοκάρουν, θα σας παρουσιάσουμε, και αποτελεί πράγματι είδηση, τον επιστημονικό τρόπο θεραπείας του σατανισμού. Στο μεταξύ όμως, ας δούμε πρώτα τι συμβαίνει. Εφόσον οι σατανιστές καταφέρανε και μπήκανε στα άδυτα του Βατικανού, ας πούμε, των Καθολικών και όλων των χριστιανικών, μπορώ να το πω, θρησκειών, θέλανε από εκεί και πέρα να καταλάβουν και την Ελλάδα, να γερδίσουν την Ελλάδα. Και έχει έρθει από έξω, από Αγγλία. Ο Μόρισον ήταν ο αρχηγός για την Ελλάδα. Τι πιστεύουν ακριβώς για τον Σατανά, τι είναι ο Σατανάς και τι μπορεί να τους προσφέρει? Κοιτάξτε, θέλουν να αποδείξουν ότι είναι ο αδικημένος Θεός, όπως λένε, ας πούμε, και οι εξορκιστές. Ημένου λένε οι σατανιστές, ας πούμε, ότι είναι ο Θεός, ο Άγιος, ο Τιμωρός, αυτός που έχει τη δύναμη, ενώ οι εσφοριστές ότι ο Ασφόρος είναι ο αδικημένος Θεός, είναι ο Θεός της γνώσης. Τα mediums έχουν σχέση με τον σατανισμό? Άρχισα πλέον να κάνω και εγώ το medium. Και είδα ότι medium και σατανισμός είναι, μπορώ να πω, είναι και το ίδιο. Απλά στο σαν medium δεν θυσιάζεις, δεν σκοτώνεις. Έχεις γνωρίσει και σατανιστές του εξωτερικού? Ναι, κάποια στιγμή ερχόμενος σε ανώτερα κλιμάκια με στείλανε στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, όπου με πήραν στον Άντολα Βέι, στο Μαύρο Ναό, στην καθαρά στην εκκλησία, πατριαρχείο, μπορώ να το πω έτσι, του σατανισμού, στη Μαύρη Εκκλησία. Η σατανική εκκλησία του Λαβέι, λοιπόν, το Hotel California, είναι το Πατριαρχείο. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ισχυρή συνεργαζόμενη μαύρη εκκλησία της Αγγλίας, που έφερε και σε εμάς τον σατανισμό με την ονομασία «Η Οργάνωση του Αντίχριστου». Τα μέλη της είναι σκληροί σατανιστές,
κατά κόσμον βέβαια ευυπόληπτοι, εύποροι και καλοντημένοι πολίτες, υποστηρίζουν ότι ο Σατανάς είναι ο αληθινός Θεός που θα έρθει εκδικητής και τιμωρός να πάρει τον θρόνο του από τον Χριστό. Κατόπιν αποκτήσαμε τους αιωσφοριστές. Πρόκειται κυρίως για νεαρούς με μοντέρνο ντύσιμο και μακριά μαλλιά που πιστεύουν ότι ο αιωσφόρος είναι ο μεγάλος επαναστάτης, εκείνος που δεν υπέκυψε στο κατεστημένο του Θεού. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν ποικίλες αυτοσχέδιες ομάδες που κάνουν βουντού, μαύρη και λευκή μαγεία, γιατί η μαγεία, ό,τι χρώμα κι αν έχει, δεν πάβει να είναι διαβολική. Έχουμε την ομάδα Ζόμπι που δρά στην Κρήτη, είναι άλλες με ονόματα αρχαίων θεών, άλλες ειδωλολατρικές και τέλος οι νεοσατανιστικές οργανώσεις με φιλοσοφικό προσωπείο που φωνάζουν πως δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει διάβολος, αλλά μόνο η αυτοεξέλιξη και η αυτοθέωση. Ο πατέρας μου έμπινε. Ήμασταν στο εξωτερικό, στην Αυστραλία. Έτρωγα ξύλο συχνά από τον πατέρα μου, τσακωνόταν με τη μητέρα μου. Το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσω να μισώ τους γονείς μου και συνάμα να μισήσω και εγώ τον κόσμο. Κάποια στιγμή με στείλανε στην Ελλάδα, στον παππού και στη γιαγιά. Οπότε πήρα την απόφαση και έφυγα από το σπίτι, στην ηλικία 14 χρονών, και κατέληξα στην Ομόνια. Προσπαθούσα να συντηρηθώ να ζήσω από ζητιανιά, από διάφορες δουλειές, δουλειές της νύχτας. Φοβερή για όλες τις δουλειές. Το αποτέλεσμα ήταν να γνωρίσω ο κύκλο, να γνωριστώ με κάποια άτομα και να πλησιάσουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι άρχισαν και μου τάξανε πράγματα πολλά. Μιλάς για τους σατανιστές. Μιλάω για τους σατανιστές. Στην αρχή δεν ρίξανε το πρόσωπό τους αυτό. Απλά μου τάξανε ότι αν πάω μαζί τους θα έχω δύναμη, χρήμα, αυτοκίνητα, γυναίκες, σπίτι και τη δύναμη προπάτων για να μπορέσω να είμαι κάποιος. Κλείσαμε κάποιο ραντεβού, μου δίνανε χρήματα κατά διαστήματα για να μπορώ να περνάω. Ερχόντουσαν συχνά και με βλέπανε, στο τέλος με πείσανε. Πίσω από κάθε νεαρό σατανιστή υπάρχει ένα αυταρχικό, αδιάφορο ή διαλυμένο σπιτικό. Κάποτε τα παιδιά τέτοιων οικογενειών γέμιζαν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο. Τώρα, αρκετά από αυτά αποζητούν να καλύψουν το κενό ψυχής και αγάπης σε μια οργάνωση που δεν τάζει συναισθήματα, αλλά μόνον εκδίκηση και δύναμη. Η δύναμη, λοιπόν, η έπαρση, είναι το πρώτο μυστικό κλειδί του διαβόλου στην καρδιά της νεολαίας. Και τα πληγωμένα παιδικά χρόνια είναι η πρώτη αιτία. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον αλίμονο και η περιέργεια. Μια περιέργεια που καλλιεργείται έντεχνα με τους δίσκους, τα βιβλία, τις ταινίες. Έτσι που το μαύρο να είναι μόδα. Η περιπλάνηση στην κόλαση, μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Και το κάλεσμα πνευμάτων, όπως το αποκαλούν, να θεωρείται πλέον απαραίτητο στοιχείο για ένα πετυχημένο πάρτι. Ήμουν μαθήτρια, πήγαινα σχολείο. Εκεί γνώρισα κάποια κοπέλα, η οποία ήταν μεγαλύτερη μου, πήγε στην τελευταία τάξη του λυκείου. Το μόνο πράγμα που την ξεχώριζε ήταν ότι ήταν απομονωμένη κοπέλα, πάντα σκεπτική, και σκέφτηκα να την πλησιάσω και να μάθω το μυστήριο που την τύλιγε. Μετά από λίγες μέρες, με πλησίασε, γίναμε φίλες, γνωριστήκαμε, και άρχισα να κάνουμε παρέα. Μετά από αρκετό καιρό, με κάλεσε στο σπίτι της και μου εκμυστηρεύτηκε ότι πηγαίνει σε κάποιο ναό, το οποίο γίνονται διάφορες θηλετές προς λατρεία προς τον Σατανά. Χωρίς το πολυλογό, σκέφτηκα να πάω και δέχτηκα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να πας? Περιέργεια. Ήταν ένα αυτοκίνητο, Mercedes, αν θυμάμαι καλά τότε. Και στο ραντεβού που ήμασταν, ας πούμε, και με πήρανε στη Βούλα.
Κανονίσαμε κάποια μέρα, ώρα και πέρασα το αυτοκίνητο με άλλους δύο άντρες. Εγώ ήμουν πίσω. Μου λέει, εκεί που θα πάμε πρέπει να σου κλείσω τα μάτια. Μόλις ανοίξω τα μάτια μου, ήταν γύρω μου σκοτάδι. Ο μικροφωτισμός ήταν μόνο αρκετά κυριά. Η τύχη ήταν μαύρη και οι φιγούρες που υπηκονιζόντουσαν επάνω ήταν δράκι, φίδια. Ήταν πολλοίς κόσμος εκεί. Ήταν αρκετός κόσμος και σε διάφορες ηλικίες. Καλοντυμένοι όλοι. Καλοντυμένοι. Αυτό λέει κάτι. Λέει ότι ο φτανισμός σήμερα ανήκει σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας. Και για φτωχούς και για πλούσιους. Αλλά πιο πολύ οι πλούσιοι την προτιμούν. Στη μίση θυμάμαι καλά ότι με πήρανε, όπως με πήρανε ας πούμε, μετήσανε στα άσπρα. Στην αρχή γυμνό. Θυμάμαι στο βωμό υπήρχαν ένας ανάποδος σταυρός. Διάφορα σκεύη τα οποία μου θυμίσανε πάρα πολύ εκκλησιαστικά σκεύη. Όπως ένα δισκοπότηρο. Πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένα πανί με την πεντάλφα και ένα μικρό σαν μπολάκι, το οποίο δεν το είχα καταλάβει, αλλά αργότερα όταν το κοίταξα ήταν αίμα. Άρχισαν να μαζεύονται, να μπαίνουν μέσα τα άτομα, γυναίκες και άντρες, με κουκουλές και γυμνοί, ορισμένοι γυμνοί από αυτούς. Και θυμάμαι συγκεκριμένα μία κοπέλα ξανθιά, η οποία ήταν, έφτακε ολόγυμνη μπρος στο βωμό. Στάθηκα στο κέντρο της, 5 μέτρα περίπου πριν το βωμό, σε ένα κύκλο. Αρχίσανε και ψέλνανε διάφορες ψαμωδίες, θα καταλαβήθηκε για μένα τότε. Ώσπου τα πράγματα που γίνανε, γίνανε τόσο γρήγορα, τόσο γλυκά, που εγώ δεν τα κατάλαβα, ήταν σαν να ήμουν αναρκωμένος. Θυμάμαι τον όρκο που έδωσα, θυμάμαι το σταυρό που έσπασα, το αίμα που ήπια. Και από εκεί και πέρα έβλεπα ένα διαφορετικό κόσμο πλέον. Άρχισα να νιώθω κάτι διαφορετικό μέσα μου. Δεν φορούσαν ράσο, φορούσαν κοστούμια και το κυρίαρχο χρώμα τους ήταν το μαύρο. Και το μόνο που κάνανε ήταν να λένε τις κατάρες στα λατινικά, προφανώς πρέπει να ήτανε. Με ένα μονότονο ρυθμό παράξενο που σε γέμιζε τρόμο. Ακολούθησε όργιο, όπως γίνεται συνήθως στις μύσεις. Ναι, και αυτό ήταν, μπορώ να πω, τότε από τα πρώτα που είδα ότι πραγματικά ό,τι μου είπανε μπορεί να γίνει και γίνεται. Τελειώνοντας τη μύση, μου δώσανε τον νονό. Μπορώ να πω νονό. Αυτός είχε το σκοπό, ας πούμε, να με μιλήσει, να μου διδάξει τα πρακτικά της μαγείας και της πίστης των σατανά. Ο νονός είχε κάποιο όνομα, τον ξέρεις? Είναι δικηγόρος, ήταν και μεγάλος δικηγόρος. Πού κάνατε συγκεντρώσεις? Περιοχές που μαζευόμασταν ήταν περιοχή μεταξουργείου και συνήθως πεντέλη. Το σπάσιμο του σταυρού που κάνει το νέο μέλος κατά τη μοίησή του αποσκοπεί στο να αποβάλει και ο θελός το χριστιανικό του βάπτισμα. Το σεξουαλικό όριο επίσης έχει διπλό νόημα. Να ενωθούν οι σατανιστές σωματικά, κατά αντίθεση με τους χριστιανούς που θεωρούνται πνευματικά αδέρφια. Και ακόμη, οι οπαδοί του σκότους πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης εκλείεται η πιο ισχυρή ενέργεια για να πετύχουν τα μάγια τους. Ως προς το αίμα που πίνουν, οι χριστιανοί κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού.
Οι σατανιστές αντιγυρίζουν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας από την θυσία του Χριστού, θυσιάζουν άνθρωπο ή ζώο και κοινωνούν από αυτό το αίμα. Γενικά, ό,τι συμβαίνει στο σατανισμό δεν είναι παρά η αντιστροφή της χριστιανικής λατρείας. Μάλιστα, μία από τις εντολές τους είναι: αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, σπάστε τα μούτρα. We believe in vengeance. We don't believe in turning the other cheek. You keep turning the other cheek and you run out of cheeks. We feel that if you are wronged in some way, that you take it out with the person responsible, whether that's directly or indirectly, whether that's actually going to the person and addressing the problem or the issue specifically, or whether it's working it out through ritual. Στην αρχή δελεάζουν το νέο μέλος με χρήματα, γυναίκες, δωρεάν ναρκωτικά. Αργότερα του ζητούν χρήματα, το οθούν στην ομοφιλοφιλία γιατί ο σατανάς θεωρείται αρσενικοθήλικος. Το μεταβάλλουν σε τοξικομανή ώστε να έχει εξάρτηση από αυτούς και το εμπλέκουν σε αξιόπινες πράξεις για να μπορούν να το εκβιάζουν. Με άλλα λόγια, ο υποτιθέμενος παράδεισος των ανθρώπινων απολαύσεων γρήγορα αποδεικνύεται πως πρόκειται για την επίγεια κόλαση. Καταρχήν, μας δίνανε στα παιδιά, ας πούμε, ξεκινήσαμε ναρκωτικά, δίνανε ναρκωτικά. Τι είδους ναρκωτικά? Τα συνηθισμένα τότε ήταν για παρέστηση πιο πολύ. Ξεκινούσε από το συνηθισμένο το τσιγάρο, το χασίς, μπαίναμε στα αλντάν, δημιουργούσαν δηλαδή, φαίνανε τον άνθρωπο σε κάποια φάση, όταν θα γίνει, ας πούμε, επίκριση και θα καλέσουν τον σατανά να τον κάνουν σε δύο σημείο μέσα από το ναρκωτικό να τον δούνε. Για να μεταφέρουμε ναρκωτικά ή για να μεταφερθούμε σε διάφορες περιοχές, ας πούμε, που γινόταν οι τελετές. Άρχισαν να καλάνε κάποια πνεύματα και να λένε διάφορες ονομασίες κάποιων πνευμάτων και να ζητάνε να του δώσουν δύναμη. Συγκράτησες καμία ονομασία? Ναι. Είχα ακούσει το Βελτσεβούρ, Βελιάν, Αστάρος, Θεέρε, Αδωνάη, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παγωμένη. Τα όργια που γινόντουσαν, κάπου εξυπηρετούσε και από το όργιο, δεν ήταν μόνο για εξερμενήσουν τον σατανά, αλλά είχε και άλλους σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί ήταν να μείνουν έγκυος οι γυναίκες, να πιάσουν τα παιδιά που ήταν μωρά, παρθένα ακόμα, αγνά, και να υπάρχουν για ώρα ανάγκης. Η κρατική ασφάλεια, σε εμπιστευτική έκθεσή της, αναφέρει ότι τα μέλη του σατανισμού στην Ελλάδα είναι άνθρωποι επώνυμοι, από όλα σχεδόν τα επαγγέλματα καριέρας. Είναι αλήθεια πως και εγώ η ίδια από τις έρευνές μου γνωρίζω τέτοια διάσημα ονόματα. Καλλιτέχνες, πολιτικούς, εφοπλιστές, στρατιωτικούς, σαν και αυτόν τον μεγάλο που έπλεξε τον Ασημάκη Κατσούλα, και ακόμη δικηγόρους, γιατρούς. Αλλά δεν έχει νόημα να τα αναφέρω. Για τέτοια βαρισίμαντα άτομα χρειάζονται πολύ ισχυρές αποδείξεις. Όμως, γιατί άραγε ένας πετυχημένος άνθρωπος να καταφύγει στο σατανισμό? Μα γιατί πιστεύει πως με τη βοήθεια του κακού θα αποκτήσει περισσότερη εξουσία, περισσότερη δόξα, μπορεί και ψήφους, ή πιο πολύ χρήμα, ή ακόμη πως θα κρατήσει τη λάμψη του. Και να, τι κάνουν όλοι αυτοί μαζί στα λεγόμενα ελευσίνια μυστήρια. Πηγαίνοντας εκεί, είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα πολυτελείας. Σε βουνό της Ελευσίνας. Και σε κάποιο σημείο υπήρχε, σε κάποιο ψέφορο μπορώ να πω έτσι, κάποιο ίσωμα, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο που αναγνώρισα πολλά, ας πούμε, πρόσωπα τα οποία ήταν καλά στυκούμενα,
μπορώ να πω πολιτικοί και πιο πολύ καλλιτέχνες. Πολιτικοί που ισχύουν και σήμερα. Ορισμένοι ναι, ορισμένοι όχι. Υψηλών καταστάσεων πολιτικοί. Ναι, υψηλών καταστάσεων πολιτικοί. Επώνυμοι καλλιτέχνες. Επώνυμοι καλλιτέχνες. Που τους βλέπουμε και σήμερα. Ναι. Απόρρισε γιατί τα αρχαία μυστήρια, τα αληθινά μυστήρια, δεν είχαν καμία σχέση τότε με το Σταυρό. Δεν υπήρχε ο Σταυρός τότε. Λοιπόν, και μου φάνηκε παράξενο ο Σταυρός. Αφού αρχίσαμε πλέον να μπαίνουμε στην διαδικασία της τελετής και όλα αυτά, θυμάμαι ότι βάλανε ένα γουρούνι πάνω στο Σταυρό. Συμβόλιζε το γουρούνι τον άνθρωπο, τον Χριστό. Τι έκαναν στο γουρούνι? Το γουρούνι το σπάτησαν, το καρφώσανε πάνω στο Σταυρό. Όλοι πήγανε και ήπιανε από το αίμα του. Και ο αρχιερέας που ήταν εκεί, ντυμένος σε χιτώνα και μάσκα, έβγαλε την καρδιά του γουρνιού και δάγκωσε ένα κομμάτι. Από εκεί συνεχίσαν όλοι οι ψηλόβαθμοι. Αδικία επέκτησα πιο πολλές γνωριμίες, ήρθα σε επαφή με ανώτερους στον βαθμό που μένανε και αυτό μου φάνηκε, μου βγήκε μετά στην πορεία χρήσιμο. Αισθάνθηκα φόβο, τρόμο. Σκέψες να φύγω, να τρέξω. Να φύγω από εκεί που βρισκόμουν. Άραγε πόσα κορίτσια, πόσοι άνθρωποι που δηλώθηκαν ως εξαφανισμένοι έχουν πέσει θύματα των κολλασμένων που γυρίζουν ανάμεσά μας. Οι αποκαλύψεις του νεαρού σατανιστή ξεπερνούν σε φρίκη και την πιο νοσηρή φαντασία. Ο Σατανάς τη ζηλεύει την ομορφιά, τη θέλει την ομορφιά και σε αυτό βασίζεται. Συνήθως κάναμε κάποια πάρτι ή πηγαίναμε, συναστρεφόμασταν με κάποια άτομα, με κάποιους φίλους, που μπορεί να μην ήταν, δεν ήταν σατανιστές. Απλά μπαίναμε στον κύκλο τους, πηγαίναμε στα πάρτι για να βρούμε το θύμα. Εσύ βρήκες κάποιο θύμα? Βρήκα πάρα πολλά θύματα, συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε κάποιο, στο οποίο έφερε κάποια αντίσταση στην αρχή. Την κάλεσα την κοπέλα στο σπίτι, βρέθηκαμε κάποιους άλλους φίλους μέσα από την ομάδα, την εκκλησία και την αρκώσαμε, της δώσαμε ναρκωτικά. Την κρύψαμε, ολόγυμνη, και αρχίσαμε να τις κάνουμε όλοι μαζί έρωτα. Τραβήξαμε φωτογραφίες, γιατί ξέραμε ότι δεν θα δεχτεί. Και με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά όταν συνήρθε και ρίξαμε τις φωτογραφίες, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ήρθε. Στην αρχή την πήραμε για μέλος. Αλλά όταν έπαψε πλέον να εξυπηρετεί το σκοπό μας και θα πω ποιοι ήταν αυτοί, θυσιάστηκε. Εσύ τη θυσίασες? Εγώ. Με τι τρόπο? Βασικά με ηρωίνη. Δηλαδή? Ναρκωτικό. Βάλαμε στο αίμα της ναρκωτικό. Μια μίξη, όχι καθαρή ηρωίνη, ήταν κάποια μίξη, η οποία θα δυσκόλευε πάρα πολύ στους γιατρούς, ας πούμε, για να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Κώστα, έχεις θυσιάσει και άλλες γυναίκες. Ναι. Μπορείς να μας πεις ποιες, πόσες και γιατί? Το γιατί δεν εξαρτώνταν από μένα, ήταν εντολές που έπαιρνα σε συγκεκριμένες, σε διάφορες ημερομηνίες που έπρεπε να γίνει κάτι. Αλλά και άλλες που ξέπαιξες ημερομηνίες, δεν υπήρχε κάτι σταθερό, ας πούμε. Είναι πολλές αυτές, πόσες είναι όλες μαζί που έχεις θυσιάσει? 7. Πες μας για την κάθε μία και πώς έγινε. Να ξεκινήσω από τη Ρούλα. Θυμάμαι αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν από την Κόρινθο και κρίναμε τότε ότι έπρεπε να θυσιαστεί. Πήραμε την εντολή ότι έπρεπε να θυσιαστεί. Ήταν, από ό,τι μου είπαν, το άτομο που πραγματικά ζήταγε ο Σατανάς. Κάπου καταλήξαμε να θέλει η ίδια, γιατί της είπαμε ότι θα γίνει πριγκίπισσα, ότι θα έχει μια καλή θέση στην κόλαση, θα έχει μια καλή μεταχείριση. Θα ήταν γυναίκα, μία από τις γυναίκες του Σατανά. Ξεκινήσαμε ένα βράδυ και πήγαμε προς το μεταξουργείο σε μια αποθήκη συγκεκριμένη. Μπήκαμε στην αποθήκη αυτή. Περιμέναν κάποια άτομα μέσα, τα οποία είχαν ετοιμάσει το βωμό, είχαν ετοιμάσει τα πράγματα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη θυσία. Τελειώνοντας,
αφού τη φάξαμε την κοπέλα. Πώς τη φάξατε? Το μαχαίρι της τέχνης. Έγινε το τυπικό όλο της μαγείας. Γίνανε οι επικρίσεις που έπρεπε να γίνουνε. Την κάρφωσα με το μαχαίρι στην καρδιά. Ήπιαμε αίμα. Από εκεί τελειώνοντας πήραμε την κοπέλα και την πετάξαμε στη θάλασσα. Πώς βγάλατε το πτώμα έξω και δεν το κατάλαβε κανείς? Την είχαμε τυλίξει. Βασικά είχαμε φτιάξει την κοπέλα σε τέτοιο σημείο ώστε να μην φαίνεται ότι είχαμε πετάξει όλο το αίμα από πάνω της. Είχαμε γύσει όλο το αίμα ώστε να μην προδώσει κάτι. Πήραμε την κοπέλα σαν να μην συνέβαινε τίποτα και ξαναγραβατάμε. Όχι η κοπέλα. Όχι η κοπέλα. Τη στηρίξαμε και αρχίσαμε να περπατάμε. Άλλη κοπέλα, τρίτη. Θυσιάσαμε την Χριστίνα. Σε σπίτι τη θυσιάσατε? Όχι, στο Μπεντέλη, στο βουνό. Όπου και εξαφανίσαμε το πτώμα. Πώς? Κομμάτια. Και τα κομμάτια τι τα κάνετε? Τα πατήγανε σε διάφορα μέρη. Αυτό που κρατήσανε και θάψανε ήταν το κρανίο της. Τέταρτο κορίτσι, δεν θυμάμαι όνομα. Θυμάμαι ότι ήταν σε κάποια λεγόμενη Γεωργίου Σαλανά. Την κοπέλα την κάψανε. Εφόσον έγινε η τελειτουργία, εφόσον αρχίστηκε το αίμα, την κάψανε. Ξαφανίστηκε. Οι άλλες τρεις κοπέλες και αυτές για τελειτουργία ήταν σε κάποιο, μάλιστα θυμάμαι κάποια, αν θυμάμαι καλά το όνομα, ήταν Άννα, κάποια Άννα από Θεσσαλονίκη. Τα θύματα δεν ήταν μόνο από εμάς, δεν τα βρίσκαμε μόνο εμείς, αλλά μας τα δίνανε κιόλας. Μας λέγανε ότι θα βρείτε στην τάδε περιοχή αυτό το όνομα. Τα χαρακτηριστικά της κοπέλας και από εκεί και πέρα δίναμε έδωνα την εντολή και ψάχνουν να βρουν το συγκεκριμένο άτομο. Τι ηλικία? Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 7 χρονών, από 8 χρονών, δεν υπήρχε συγκεκριμένη ηλικία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Υπάρχουν σε ορισμένες μέρες του χρόνου η οποία απαιτεί συγκεκριμένη θυσία, συγκεκριμένη ηλικία. Παρθένα, όπως την 3 πρώτου, που θέλει παρθένα. Όταν υπήρχε ανάγκη για να γίνει κάποια λειτουργία, ήταν ανεξάρτητα ηλικία. Μπορούσαμε μέχρι και γέρους, μέχρι άστεγα άτομα. Άτομα τα οποία γυρίζανε και όχι μόνο από τη δική μου εκκλησία, αλλά και από άλλες εκκλησίες που ψάχνανε. Άτομα τα οποία είχαν φύγει από την οικογένειά τους. Άτομα τα οποία μένανε στον δρόμο. Που ήταν εύκολα θύματα για μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκοτώσεις κάποιον. Όπως συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά. Ήμασταν 5 άτομα. Και την ώρα που κάναμε τη λειτουργία, ένα ζευγάρι άντρι, όλο στοιχεία βρεθήκανε στην τελετή, είδαμε την τελετή. Φοβούμενοι μήπως το πούνε στην αστυνομία ή κάπου αλλού, πήρανε τα πρόσωπά μας, αναγκαστήκαμε να τους θυσιάσουμε. Αφού τους πιάσαμε, αλύσαμε τα σακουαλιά τους και βρήκαμε, είχαν κάποιες πετσέτες εκεί μέσα, μαζί με τα πράγματά τους, τους τυλίξαμε, βάλαμε τις πετσέτες γύρω από το λαιμό, και με το σκηνή τους πνίξαμε. Φάνηκε καθαρά σαν πνιγμός. Τους βάλαμε στη θάλασσα και φάνηκε σαν πνιγμός. Νιώθω την υποχρέωση να ενημερώσω τους ανθρώπους της πολιτείας που πιθανό να μας ακούνε, πως όσα στοιχεία είμαι σε θέση να γνωρίζω από τις αποκαλύψεις του Κώστα, τα είπα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μέχρι όμως να καταφέρουν οι αρχές, αν ποτέ καταφέρουν, να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, ας αρχίσουν τουλάχιστον από τα εύκολα. Λόγου χάρη, ας απαγορεύσουν βιβλία σαν κι αυτό, που δίνουν συμβουλές πως να σκοτώσουμε άνθρωπο με τη μέθοδο της μαγείας. Μπορούμε πάλι να κάνουμε ό,τι κάνουν και στην Αμερική.
να εκπαιδεύσουμε μια ομάδα αστυνομικών για να ξεχωρίζουν τα σατανιστικά από τα κοινά εγκλήματα. Και ο Κώστας μας αποκαλύπτει τι πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο όταν είναι από τη σειρά που τώρα αφήνουν εδώ στο χρώμα, ας πούμε. Μπορεί να είναι μπλούμισα με το ένα πόδι, συνήθως το αριστερό πόδι της καρδιάς, να είναι λίγο γυρισμένο προς τα πάνω της. Λίγο ρωσά και γυρισμένο προς το στήθος το πόδι και το δεξί χέρι ανοιχτό. Τα δύο χέρια σταυρωμένα, δηλαδή τα δάχτυλα σταυρωμένα. Είναι πραγματικά άτομα μέσα στην αστυνομία που θέλουν να βοηθήσουν, που ξέρουν και προσπαθούν, αλλά κάποιοι ανώτεροι τους δένουν τα χέρια. Τελικά, υπάρχει τρόπος να γυρίσει κανείς ζωντανός από την κόλαση? Θυμάμαι, ήταν η εποχή που ξεκίνησες να γράφεις για τον Πέτρο και για κάποια άλλα, ας πούμε, στοιχεία που εσύ έβρισκες. Τότε δόθηκε εντολή να βγεις από προσωπικής. Μου είπαν να βάλω κάποια άτομα να σε βγάλουν από τη μέση. Ξεκίνησα με κάποιον από τον οποίο τον έστειλα στην Πατησίων. Τι να κάνεις, τον προσπάθησε να σε σκοτώσει. Δεν τα κατάφερε και αυτοκτόνησε. Στη συνέχεια, ο επόμενος ήρθε έξω από την εφημερίδα σου. Ο οποίος και αυτό δεν τα κατάφερε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γιατί? Από ό,τι βλέπω τώρα για μετά την, και τη δική μου απόπειρα, θέλω να πιστεύω ότι ήταν πλέον από το Θεό και όχι από μένα. Όχι από τη δύναμη, δηλαδή με τη δύναμη του διαβόλου, αλλά με τη δύναμη του Θεού και την κλείτωσες. Εφόσον γίνανε δύο απόπειρες και δεν είχαν αποτέλεσμα, έπρεπε πάση θυσία εσύ να βγεις από τη μέση. Οπότε ο επόμενος ήμουν εγώ. Για ποιο λόγο να βγω από τη μέση? Είχα ήδη γράψει πράγματα. Κυνηγούσες τότε το Λάκη. Κάπου, ας πούμε, φοβηθήκανε και έπρεπε πραγματικά να βγεις από τη μέση. Δώσαν την εντολή τότε, γίνανε αυτά που γίνανε και εφόσον ήταν ανεπιτυχείς και δύο απόπειρες, τότε έπρεπε να μπουν τα μεγάλα μέσα. Δηλαδή εγώ. Πώς τελικά και δεν με μαχαίρωσες? Χάρη στον Άγγελο που είσαι δίπλα σου. Φυλακάγγελο. Μπορώ να πω ναι. Τον Γιώργο. Τον σύζυγό μου, εννοεί. Τον σύζυγό σου. Για πρώτη φορά είδα την πραγματική αγάπη, την πραγματική, ας πούμε, ζωή. Είδα τα μάτια του, το πρόσωπό του, την γλύκα που είχε. Και όταν μίλησα μαζί του, κατάλαβα ότι υπάρχει, ότι κάπου αλλού υπάρχει πραγματική αγάπη και όχι εκεί. Όχι σε αυτά που μου λέγανε, σε αυτά που είχα μάθει τόσα χρόνια. Όπως θυμάστε και εσύ με τις συζητήσεις που κάναμε και όλα αυτά, ας πούμε, άρχισα και εγώ πλέον σιγά σιγά να γλυκένει η καρδιά μου, να ζεσταίνεται. Όπως θα θυμάστε και εσύ τη μέρα που μπήκα στο μοναστήριο. Ήθελες να επιτεθείς στον ηγούμενο. Ήθελα να επιτεθώ στον ηγούμενο. Έτρεμες ολόκληρος. Τότε είδα και εγώ ότι αυτά που φοβόμουν σαν σαταριστής βοηθούσαν και δεν διώχνανε. Είδα και κατάλαβα μάλλον ότι η κοινωνία που εγώ την αίσθησα, γιατί για το σώμα και το αίμα του Κυρίου έπινα αίμα, είδα ότι ήταν πιο γλυκό εκείνο από το αίμα. Από τότε ως τα τώρα σε απειλήσαν. Ναι, προσπαθήσανε, με απειλήσανε, γι' αυτό και δεν φέρνουμε, γι' αυτό πάντα εξαφανίζουμε, ας πούμε, και δεν υπάρχει τρόπος να με βρεις. Πάντα παρακολουθώ, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, κάποιο άτομο που μας να μην παρακολουθείτε, όπως και εσύ, και εσένα ακόμη σε παρακολουθάνε. Στην αρχή δεν με πιέζανε με αυθεντικό τρόπο. Αργότερα, αφού ήταν την επιμονή μου να μην θέλω πάλι να ξαναζήσεις αυτή τη στιγμή, και πραγματικά σας λέω ότι είναι μαρτύριο, να θες να φύγεις, να έχεις παγώσει από το φόβο σου. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά, να σε φοβίζουν τα πάντα και να θες να φύγεις και τα πόδια σου να είναι ρυθμισμένα κάτω, να είναι κολλημένα με το δάπεδο. Βλέπω ότι είσαι έτοιμη να κλάψεις. Βλέπω ότι δεν το έχεις ξεχάσει, αν και έχουν περάσει 3 χρόνια. Καταρχήν όταν λένε σε απειλούσαν τη ζωή σου.
Συνεχώς. Μετά. Αργότερα... Ναι. Ναι. Αργότερα, ναι. Θα κατάφερα να ξεφύγω από αυτούς τους ανθρώπους, όχι εγώ. Εκείνο το διάστημα που σταμάτησα να... Να θέλω να φύγω από... Βλέπω πως είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να μιλήσει, γιατί πνίγεσαι τώρα. Δεν σε βλέπει ο κόσμος, αλλά εγώ βλέπω ότι κλαις. Μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μην ζήσουν αυτό που έζησες εσύ. Γι' αυτό συνεχίζω να σε παρακαλώ να καταφέρουμε να τα πούμε. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι υποφέρεις. Είναι καθαρά η δύναμη του Θεού που με βοήθησε. Εκείνο το διάστημα που ήθελα να ελευθερωθώ, το έβλεπα παντού ότι δεν υπάρχει διέξοδο με τίποτα, με τίποτα. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Από αυτή την κατάσταση δεν υπήρχε πουθενά παντού κλεισμένα, δεν υπήρχε ούτε μια χαραμάδα να ξεφύγω. Ο τρόπος αυτή τη στιγμή είναι η μουσική, είναι ο δίσκος, είναι το χτύπημα για την νεολαία, εκεί θέλουν να, αυτό θέλουν να πετύχουν, να κερδίσουν την νεολαία, γιατί κερδίζοντας την νεολαία έχουν κερδίσει το μέλλον του σαραντισμού στην Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει ο ηλικιωμένος, τους ενδιαφέρει ο νέος. Τους ενδιαφέρει ο σπόρος του το Χριστό, μπορώ να το πω έτσι. Ό,τι και αν τους πλησιάσει, ό,τι και αν τους υποσχεθούν, ό,τι και αν τους πουν, ό,τι και αν τους δώσουν, ούτε για περίεργη, ούτε κατά διάνοια, ούτε να προβληματιστούν αν είναι αλήθεια ή όχι, να φύγουν μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο στόχος τους, είναι η ίδια η Ελλάδα? Δεν μπορώ να πω ότι είναι η ίδια η Ελλάδα, είναι η ορθή πίστη της Ελλάδας. Έχεις να σκέφτομαι, άρα και μπορεί ο λόγος του Θεού να με βοηθήσει να ελευθερωθώ. Άρα υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει και το ξέρω το Θεό, και την ελευθέρωσε και είμαι ευτυχισμένη πραγματικά.